Υπουργό Μεταφορών εδώ στο στούντιο, ο κύριος Γιάννης Καρούσος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος. Είπαμε ότι οι σταθερές οι κάμερες φωτογραφίζουν 3-4 διαφορετικές περιπτώσεις παράβασης. Οι σταθερές κάμερες θα ενεργοποιούνται με 3 παραβάσεις. Είτε με το όριο ταχύτητας, είτε με την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, είτε με την γραμμή, την άσπρη γραμμή, τη λευκή γραμμή. Κινητό, το κινητό είναι δευτερεύον ελεγχός. Θα εξετάζεται. Για να ξεκινήσει να εξεταστεί για κινητό, ζώνη ή άλλη παράβαση, πρέπει να υπάρχει μία από τις πρώτες 3 για να ενεργοποιηθεί η κάμερα και να υπάρχει η φωτογράφηση. Όταν θα υπάρχει η φωτογράφηση, θολώνει ουσιαστικά το οτιδήποτε υπάρχει στη φωτογραφία και μένει μόνο ο οδηγός και ο αριθμός, τα νούμερα του αυτοκινήτου ουσιαστικά. Ναι. Και μετά στο κέντρο ελέγχου μπορεί ο λειτουργός εκεί, η αστυνομία, ο λειτουργός, επεξεργάζεται τη φωτογραφία που υπάρχει και βλέπει εάν υπάρχουν και άλλες παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στις κινητές κάμερες αυτό θα ενεργοποιείται με την ταχύτητα. Mm-hmm. Επομένως, αν κάποιος παραβιάσει το όριο ταχύτητας, θα φωτογραφίζεται και στο κέντρο ελέγχου θα ελέγχεται εάν συνδυάζεται και με άλλη παράβαση, παραβίαση, όπως είναι το κινητό, η ζώνη ή το κράνος ασφαλείας κτλ. Μία απορία τώρα. Πρέπει να σταματήσουν οι οδηγοί πίσω ή πάνω στην γραμμή που υπάρχει εκεί στα φώτα τροχιάς που τοποθετούνται οι κάμερες. Πότε θα φωτογραφίζει το σύστημα? Το σύστημα θα γίνει και μια ενημερωτική εκστρατεία τώρα. Ναι. Ετοιμάζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την αστυνομία, όπου θα απαντούμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Mm-hmm. Και γι' αυτό και είναι για τους πρώτους 2 μήνες, θα είναι μόνο με προειδοποίηση που θα ενημερώνεται όποιος παραβιάζει εκεί που υπάρχει φωτοεπισήμαση των κώδικων οδικής κυκλοφορίας. Και θα είναι αναλυτικό. Για να ξέρουμε τώρα, αν πατήσω πάνω στη γραμμή με τους τροχούς, θα με φωτογραφίσει? Θα υπάρχει συγκεκριμένα και θα λέει ακριβώς πόσο περίπου θα μπορεί να περάσει ένα σημείο το αυτοκίνητο τη γραμμή, αλλά θα υπάρχει αναλυτικά. Ουσιαστικά όμως ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει ότι για να περάσει τη γραμμή πρέπει να είναι πράσινο. Ναι. Θα γνωρίζουν όμως οι οδηγοί ακριβώς το τι θα ισχύσει, γιατί παίρνουμε και εμείς ερωτήματα. Ναι, και αυτό είναι το θέμα. Γιατί, ξέρετε, επειδή ήδη λειτουργά έστω και πιλωτικά, αν πατήσει κάποιος τώρα με την γραμμή. Εντάξει, δεν θα αποστέλλεται εξωτικό μέχρι την πρώτη του χρόνου, αλλά αν πατήσει κάποιος τώρα ακριβώς πάνω στη γραμμή, δεν την περάσει. Πατήσει ακριβώς, να ξέρει αν θα τον πιάσει το σύστημα. Θα υπάρχει και μια διακριτική ευχέρεια, δηλαδή θα καταγγέλνουμε με το εκατοστό. Ναι. Θα υπάρχει και μια διακριτική ευχέρεια, θα υπάρχει φωτογράφηση και μετά θα ελέγχεται σε δεύτερο βαθμό, να δούμε έτσι, η καταγγελία. Από λειτουργούς, ακριβώς για να μην έχουμε τόσες χιλιάδες καταγγελίες που ουσιαστικά μπορεί να γίνει χωρίς λόγο. Η κύρια καταγγελία όμως, ιδιαίτερα εκεί που είναι οι σταθερές κάμερες, που είναι εκεί που υπάρχουν φώτα τροχέας ουσιαστικά, η κύρια καταγγελία είναι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Ναι. Και σήμερα, για να σας πω και λίγα στατιστικά, εκεί που υπάρχουν σταθερές κάμερες, από τις 4 το πρωί που έχουν τεθεί σε λειτουργία μέχρι και τις 11.30. Μας έδωσε και κάποιο κύριο Σεβρυπίδη, αλλά δεν αφήνω. 86 καταγγελίες, εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία είναι παραβίαση του κόκκινου. Μάλιστα. Και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να αποτρέψουμε με τη φωτοεπισήμαση. Το κόκκινο είναι και 300 ευρώ εξώδικο. Ναι. Και δεν γνωρίζουμε ακόμα, δεν έχει γίνει επεξεργασία, αν υπάρχουν και άλλες παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας με κινητά κτλ. Επομένως, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έχουν παραβιάσει σήμερα το κόκκινο, κανονικά θα πάρουν εξώδικο, θα έπαιρναν εξώδικο υπό κανονικές συνθήκες 300 ευρώ. Αλλά ο στόχος είναι να στείλουμε το μήνυμα ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε καλύτερα σαν οδηγοί. Τώρα θα πάρουν επιστολή με το ταχυδρομείο. Τώρα θα πάνε επιστολή, θα γίνει επεξεργασία, επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει εξώδικο, θα ελεγχθεί αν υπάρχει άλλη παράβαση. Μετά από 2 ώρες που θα γίνει αυτή η διαδικασία, αυτόματα θα ετοιμάζεται η επιστολή για να σταλεί στον παραβάτη για να ενημερωθεί. Ναι. Ο στόχος που κάνουμε την εγκατάσταση όμως αυτού του συστήματος είναι η οδική ασφάλεια και όχι τα εξώδικα. Ναι. Αυτό να το τονίσουμε. Και τα σημεία που έχουν επιλεγεί είναι σημεία τα οποία έχουν επιλεγεί από την αστυνομία,
από το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, τα οποία είναι μελανά σημεία, τα οποία υπήρχαν αρκετές οδικές συγκρουσίες. Και ο στόχος είναι να έρθουμε μετά από ένα χρόνο, μετά από κάποιους μήνες, και να πούμε: να, εδώ έχει μπει σε λειτουργία η φωτοεπισήμανση. Οι οδικές συγκρουσίες από τόσες έχουν μειωθεί σημαντικά. Κάτι που επιβεβαιώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου έχουν γίνει αυτή η εγκατάσταση, ότι μειώνονται τουλάχιστον 50% οι οδικές συγκρούσεις. Επομένως, σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Εάν δείτε σε κάποια στιγμή, με βάση αυτό που μας εξηγήσατε, ότι υπάρχει πλέον μία τάση να καταγράφονται ατυχήματα ή δυστυχήματα σε άλλους δρόμους, μπορεί να μετακινηθεί ή θα στέλνετε κινητές μονάδες, αλλά οι κινητές μονάδες δεν καταγράφουν και τις περιπτώσεις. Οι κινητές μονάδες υπάρχουν, δεν είναι ταχύτητα που θα γράφουν. Ταχύτητα μόνο. Όμως είναι σε 30 σημεία θα υπάρχουν 90 σταθερές κάμερες. Ναι. Υπάρχει και μία προαίρεση στην προσφορά, περίπου 20%, όπου μπορούμε να αυξήσουμε αυτόν τον αριθμό, αν και εφόσον επιθυμούμε. Αλλά για να επιλεγούν αυτά τα 30 σταθερά σημεία, έχει γίνει μία μελέτη, καταγραφή, αναγνωρίστηκαν ποια είναι προβληματικά, ποια είναι υψηλού ρίσκου, γι' αυτό και γίνεται η εγκατάσταση στα συγκεκριμένα 30. Εάν και εφόσον χρειαστεί ή απαιτηθεί επιπλέον εγκατάσταση, ναι, θα αξιοποιήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε την προαίρεση που υπάρχει στο συμβόλαιο για να αυξήσουμε την εγκατάσταση αυτών το σημείο. Στην Κύπρο, το 2007, όταν έγινε εκείνη η πιλωτική φάση που λειτουργούσε για περίπου ένα χρόνο το σύστημα αυτό, μειωθήκαν οι οδικές συγκρούσεις στους δρόμους όπου υπήρχε αυτή η φωτοεπισήμανση 54% περίπου. Είναι ένα σημαντικό στατιστικό, το οποίο αξίζει να αναφέρουμε και ουσιαστικά είναι το καλύτερο εργαλείο που μπορούσαμε να έχουμε για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Θα δούμε αλλαγή στη συμπεριφορά των οδηγών, θα δούμε τους οδηγούς να στερηθεί στον αυτοκίνητο τους, να βάζουν και το όριο ταχύτητας. Και το ζητούμενο να μειώσουμε τα θανατηφόρα, κύριε Υπουργέ. Είναι να μειώσουμε τα θανατηφόρα, να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα μειωθούν σημαντικά οι οδικές συγκρούσεις. Εκτός του ότι θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές, θα έχει και ένα θετικό αντίκτυπο στην οικονομία. Τα θανατηφόρα, οι σοβαροί τραυματισμοί και οι ελαφροί τραυματισμοί ανά έτος έχουν έναν κόστος προς την οικονομία περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει αναλύσει το κόστος αναχώραν τα οποία έχουν αυτά οι θανάτοι, σοβαροί τραυματισμοί και ελαφροί τραυματισμοί. Φυσικά δεν μπορούμε να βάλουμε κόστος στην ανθρώπινη ζωή, αλλά υπάρχει ένα νούμερο το οποίο μπορείς να πεις υπάρχουν ότι οι αλλιώς, επηρεάζει αρνητικά την οικονομία. Πού και πότε θα μπουν οι επόμενες κάμερες? Για τρεις μήνες τώρα, από τα σήμερα, θα λειτουργούμε, μπαίνουμε στην πιλωτική φάση. Ναι. Που η πιλωτική φάση, όπως έχω πει, είναι για να δοκιμάσουμε το σύστημα, τις διαδικασίες, να ελέγξουμε τη σύμβαση, ότι τηρούνται οι προδιαγραφές, ότι κάνει πραγματικά αυτά τα οποία έχουμε προδιαγράψει με λεπτομέρεια στην προσφορά. Για τρεις μήνες θα λειτουργούν οι τέσσερις κινητές και οι τέσσερις σταθερές σε ένα σημείο. Μετά από τρεις μήνες θα προχωρήσουμε, αν και εφόσον είναι όλα εντάξει, θα πάρει την έγκριση η εταιρεία και θα αγοραστούν οι υπόλοιπες 16 κινητές κάμερες. Επομένως, συμπληρώνονται σε τρεις μήνες η αγορά των κινητών καμερών, 20 δηλαδή στο σύνολο, και θα εγκατασταθούν ακόμα 20 σε σταθερές κάμερες. Θα τρέξει περίπου για 6 με 8 μήνες αυτή η διαδικασία. Μετά θα προχωρήσει η εταιρεία στην εγκατάσταση. Ποια είναι τα επόμενα σημεία για τις 16 σταθερές? Θα θυμάστε να τα πούμε? Δεν τα γνωρίζω, αλλά θα βγάλουμε αναλυτικά, βγάλουμε και σχετική ανακοίνωση για να γνωρίζουν οι πολίτες το που θα εγκατασταθούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε με θετικά στην όλη υλοποίηση της σύμβασης. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και οφείλω να το αναφέρω, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την αστυνομία, διότι έχουν δουλέψει αυτοί οι άνθρωποι και οι ομάδες αυτών των υπηρεσιών πάρα πολύ καιρό για έναν έργο το οποίο πραγματικά πιστεύουν ότι θα βελτιώσει την οδική ασφάλεια. Μάλιστα. Δύσκολο έργο. Περιμένουμε 13 και τόσα χρόνια την εγκατάσταση αυτού του συστήματος φωτοεπισήμασης. Ναι. Έναν έργο που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το είχε θέσει σε προτεραιότητα και χαιρόμαστε όλοι που το βλέπουμε σε λειτουργία. Ναι. Μπαίνει και η χώρα μας στις χώρες στις οποίες αυτό το σύστημα το κατέχουμε. Εδώ είμαστε και θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Θα τα αξιολογούμε όλοι μας. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, μια και σας έχω στο στούντιο, επειδή θα έχετε και μια διάσκεψη τύπου αύριο σχετικά με την επιχορήγηση για τη χρήση ποδηλάτου. Πού βρίσκεται και τις διαδικασίες λίγο πέστε μας, για να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει στην αγορά με επιχορήγηση? Η επιχορήγηση ποδηλάτου αποτελεί μία από τις 16 δράσεις στο σχέδιο δράσης που έχουμε εγκρίνει από το Υπουργείο Συμβούλιο για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου.
είναι, θα δίνονται επιχορήγηση για την αγορά καινούριου μη ηλεκτροκινήτου ποδηλάτου, γιατί τα ηλεκτροκίνητα θα συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση. Θα δίνεται μια επιχορήγηση 200 ευρώ ανά καινούριο ποδήλατο και 800 ευρώ για ποδήλατο για άτομα με αναπηρία. Mm-hmm. Δικαιούχοι είναι οι Κύπροι πολίτες, Ευρωπαίοι πολίτες, οι μόνιμα διαμένοντες ουσιαστικά στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θα ανακοινώσουμε αύριο σχετική μπύλη όπου θα μπορεί οποιοδήποτε να κάνει την αίτηση με όλες τις λεπτομέρειες. Θα δώσουμε και 2-3 ημέρες αν υπάρχει οτιδήποτε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι από την πύλη. Μετά από λίγες μέρες θα ανοίξει η πύλη, θα είναι με σειρά προτεραιότητας. Το ποσό της χορηγίας θα εξαρτάται από το ποσό της αγοράς του ποδηλάτου? Όχι, είναι 200 ευρώ κατά αποκομή ποσό, εκτός εάν το ποδήλατο είναι κάτω από 200 ευρώ, τότε θα καλύπτεται το ποσό που είναι το... Δηλαδή και 201 να είναι. Αν είναι 201 ευρώ, θα πάρει 200 ευρώ, αν είναι 180 θα πάρει 180, αν είναι 1000 ευρώ... Θα πάρει τα 200, αλλά είναι αποδήλατα μέχρι 1000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και το ΦΠΑ. Περίπου υπάρχουν 300 προγράμματα επιχορηγήσεων για την αγορά ποδηλάτου συμβατικού ή ηλεκτροκίνητου στην Ευρώπη. Τα 65 περίπου είναι για συμβατικά ποδήλατα, άλλα υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο, άλλα σε περιφερειακό, άλλα σε τοπικό. Από 21 χώρες, μπαίνει και η χώρα μας τώρα πλέον στις χώρες που θα επιδοτούνται η αγορά του ποδηλάτου. Και είναι μια δράση απλά για να ενισχύσουμε τη χρήση του ποδηλάτου στην Κύπρο. Ένα πολύ θετικό βήμα. Να ενισχύσουμε και τους ποδηλατόδρομους όμως. Οι ποδηλατόδρομοι, επειδή ακριβώς είναι. Η κύρια ερώτηση που παίρνω σε σχετικά με τα ποδήλατα είναι για τους ποδηλατοδρόμους. Να πούμε ότι έχουμε δίκτυο ποδηλατοδρόμων τόσο στις τουριστικές περιοχές όσο και στις πόλεις. Mm-hmm. Και είναι υπό εξέλιξη και υπό εκτέλεση αρκετά έργα. Στη Λευκοσία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι έναν έργο των 4 εκατομμυρίων υπό εκτέλεση, υπό υλοποίηση, το οποίο θα ενώσει όλα τα πανεπιστήμια της Λευκοσίας με ποδηλατοδρόμο. Ναι. Όποιο νέο έργο υλοποιούμε. Συμπεριλαμβάνει υποδηλατόδρομο στο ρυθμιστικό του σχέδιο. Στις τουριστικές περιοχές, να πάρω για παράδειγμα την Αμόχωστο, μπορεί να ξεκινήσει από την Αγία Νάπα, να πας Πρωταρά, Παραλίμνη, Δερίνια και τώρα με τον δρόμο Δερίνια Σωτήρας να πηγαίνεις και Σωτήρα και μετά μέχρι και ο ποταμό του Λεοπετρίου. Στη Λεμεσόν των Παραλιακών όλων έχει υποδηλατόδρομο. Μάλιστα. Αυτά να τα θυμόμαστε. Αλλά... Θέλουμε περισσότερο στις κύριες οδικές αρτηρίες, γιατί ξέρετε, θα πείσουμε τον εργαζόμενο να πάρει το ποδήλατο του, γιατί είμαστε μια χώρα που δεν, πόσο καιρό έχει χειμώνα. Ως επιτοπλίστων 9-10 μήνες το χρόνο έχουμε καλό καιρό. Οπότε, αν μπορώ να το πάρω, να φτάσω με ασφάλεια μέσω του ποδηλατόδρομου στην εργασία μου μέσω κύριων οδικών αρτηριών, τότε αυτό θα είναι ιδανικό. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό στις 16 δράσεις για την ενίσχυση της χρήσης του ποδηλάτου συμπεριλαμβάνει και ενοποίηση ποδηλατοδρόμων που διακόπτονται από διάφορες οδικές αρτηρίες. Συμπεριλαμβάνει την κατασκευή και τη δημιουργία ποδηλατοστασίων, ιδιαίτερα εκεί όπου υπάρχουν στέγαστρα και στάσεις λεωφορείων, ώστε κάποιος να μπορεί να πάει με το ποδήλατο του, να το κλειδώσει στη στάση του λεωφορείου, να μπει στο λεωφορείο, να κάνει τη διαδρομή του και να επιστρέψει πίσω να το πάρει. Υπάρχει, θα προνοεί τη δωρεάν μεταφορά του ποδηλάτου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το folding bike το γνωστό. Δεν θα υπάρχει καμία χρέωση αν κάποιος πηγαίνει με το ποδήλατο του. Πολύ μέσα στο λεωφορείο των δημόσιων επιβατικών μεταφορών. Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο σε τριετή βάση. Πρώτη φορά γίνεται στη χώρα μας. Θέλουμε να αγοράσει ο κόσμος ποδήλατα, να τα χρησιμοποιεί τόσο για τις διακινήσεις του, όσο και για την εξάσκηση του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε να